Πίεση που είχαμε για την προετοιμασία της ομάδας, και ήταν τρομερή η πίεση, και δεν είχαμε κάποιον να μας βοηθήσει. Ο μόνος που μας βοήθησε ουσιαστικά και ήρθε και διέθεσε πολλές ώρες από την εργασία και το προσωπικό του χρόνο ήταν ο Σταμάτης ο Βρουταμής. Ήταν ο πρώτος που ήρθε, ναι, βεβαίως. Ήταν παράληψη, μεγάλη παράληψη δική μου. Ο Σταμάτης ήταν λοιπόν που μας βοήθησε στις πρώτες επαφές που είχαμε τους ποδοσφαιριστές, για τους προπονητές, για τα πάντα. Εγώ εκείνο που θέλω είναι να πάει η ομάδα καλά. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα που κάνει. Είναι απρόσωπο. Βεβαίως. Είναι απρόσωπο. Δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει να πηγαίνει η ομάδα καλά. Ούτε νομίζω να έχετε ακούσει την παραμικρή κατηγορία εναντίον σα το πρόσωπο του δικό μου. Ούτε θα ακούσει ποτέ. Από τη στιγμή που η ομάδα βαδίζει σωστά, εγώ δεν θα ούτε πρόκειται ποτέ να μην ξεχνάω. Να σας πω κάτι. Σταμάτη, εσύ είσαι ένας από τους ανθρώπους που μιλούν ιστορία για την πρόκειται. Δεν θα μπορούσε κάποιος να πει τέτοια πράγματα για σένα. Μπορεί να παραμεληνεύθηκαν. Δεν σπηλώθηκε ότι δεν υπόθηκαν τέτοια πράγματα, σπηλώθηκε το όνομά σου. Ίσα-ίσα που σε ευχαριστούμε γιατί η βοήθειά σου ήταν πολύτιμη. Εδώ να σας πω κάτι, γιατί κάτι που άκουσα, ότι κατηγορήσαμε τις παλιές διοικήσεις. Δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό που σας είπα, ότι πιστεύουμε ότι όλες οι διοικήσεις προσπάθησαν για το καλό. Όλες ανεξαιρέτως, από τον καιρό που ιδρύθηκε η ομάδα. Με κάποιες διασυνδέσεις που έχουμε, μάθαμε ότι υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα, πολύ έντονο, στην Επιτροπή Διατησίας για την Προοδευτική. Στην προσπάθεια να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα, το πρώτο που σκεφτήκαμε να κάνουμε, είναι να στείλουμε μια επιστολή. Μια επιστολή την οποία τη συνέταξα εγώ. Εγώ την έγραψα και την έστειλα και τη στείλαμε στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Ότι είμαστε μια καινούργια διοίκηση, δεν έχουμε παλιά σχέση με παλιές διοικήσεις. Ότι... Αυτό τι σημαίνει. Μια γνώση. Μας είχαμε κάποιες πληροφορίες. Οπότε... Για την παλιά διοίκηση, αλλά για τις προηγούμενες διοίκησεις. Ότι κάναν κακό στην διαιτησία. Όχι. Ότι δεν έχουμε σχέση με βία, με τέτοια πράγματα και θα το διαπιστώσετε στην πορεία των αγώνων κλπ. Έτσι το θεωρήσαμε σωστό για να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα που πιστεύουμε ότι θα αντιστρέφεται την Κυριακή με την Κυριακή με τη φιλοξενία που θα έχουν και οι διαιτητές και οι ομάδες, οι αντίπαλες που θα έχουν να παίξουν μαζί μας. Πρόεδρε, θα σε καθίσουμε. Η δεύτερη αγωνιστική, η προοδευτική, εχθές, εάν γνωρίζεις, το φύλλο αγώνων συνέταξε ο διαιτητής για την προοδευτική την οποία έπεσε, πώς το λένε, και τον εσταυμάτησε. Στην πρώτη αγωνιστική, όλοι είδαμε μέλος διοικητικού συμβουλίου να πετάει από πάνω νερά στον αντίπαλο προπονητή. Και ρωτάω, ζητάμε εμείς που είμαστε 40 χρονών και μεγαλύτερος εσείς από μένα, ναι, να σταματήσουμε τη βία. Πώς μπορούμε να τη σταματήσουμε όταν αυτά τα παιδιά βλέπουν εμάς κάνοντας τέτοιες ενέργειες. Και μιλάω για τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί αυτό το παιδί που έχει στην Λωτίδα και δυστυχώς θα καλεστείτε εσείς να πληρώσετε, πήρε κάποια αφορμή. Αν έγινε αυτό από μέλος δικό μας, της διοίκησης, είναι άσχημο και απαράδεκτο. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Μπορούν να σας επιβεβαιώσουν άνθρωπα οι οποίοι ήρθαν στον αγώνα του Διοικητικού Συμβουλίου ότι έγινε. Ναι. Αν έγινε, σας λέω ότι είναι απαράδεκτο. Δεν φέρνουμε βία στο γήπεδο.
δεν θέλουμε να τιμωρείται η ομάδα για ιδίες. Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Προχθές με τον κύριο Σκοπατιάδη είχαμε ένα διαπληκτισμό στο κήπεδο. Εσείς. Ναι, για ένα καπνογόνο. Μετά την γύρισε και μου είπε η ομάδα θα πληρώσει. Πώς θα πληρώσει η ομάδα. Γιατί προοδευτική πήρε εισιτήρια. Εγώ ξέρω πολιτούς μου έβαλε μέσα τους προοδευτικά μου τσάμπα. Ο Παναγιώτης ο Φωτιάδης τους έβαλε μέσα. Και γύρισε και μου είπε για το καπνογόνο. Εμείς ήρθαμε σαν μεμονωμένοι. Η προοδευτική δεν έχει καμιά δουλειά στο να τιμωρηθεί εφόσον ήρθαμε σαν μεμονωμένοι και δεν πήραμε. Σας πω ένα θέμα το οποίο δεν το ξέρω, ίσως το ξέρουν οι δικηγόροι. Ότι από τη στιγμή νομίζω που έτυχε κύριε Αντιπαριώτη, κύριε Καραμίνα, τι ισχύει. Λέω, δεν έχουμε πάει οργανωμένοι σε μία... Όταν ο διαιτητής βλέπει ότι από οπαδούς που έχουν τη σημεία μιας ομάδας... Πέφτει, οπότε τιμώρει. Άσχετα αν δεν έχουμε πάει οργανωμένοι. Θέλω να πω κάτι, με συγχωρείτε. Επειδή ανήκω και σε μεγάλη ομάδα, άλφα εθνικής, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και δεν ισχύει. Και με χαρτιά μπορεί να σας γνωστοποιήσω. Θέλω να ακούσεις από ένα δυτικό δικαστή, να σε ενημερώσει. Γιατί δεν τα ξέρεις καλά. Τα ξέρεις μένα, αλλά όχι καλά. Ο διαιτητής γράφει στο τάδε λεπτό του αγώνα, από τις τρεις της εξέδρας που θα φώτισαν ο παλίτης της προοδευτικής, έπεσε ένα καπνογόνο. Αυτό η κροτίδα, δεν έπεσε από τη μεριά που καθόντουσαν οι προοδευτικάνοι, που ήταν 20 άτομα, 25, μαζί με τα συμφωνία. Ναι, δεν έπεσε όμως από τη μεριά μας, αλλά γι' αυτό λόγο να κατηγορηθεί η προοδευτική από τα καθόματα μαζί με την τοπική ομάδα. Τώρα την πέρασε στο φρύλο αγώνα ότι έπεσε από εμάς. Και από ό,τι λέει και εδώ ο δικηγόρος, δεν μπορούμε να... Κάτι άλλο. Εσείς το θεωρείτε σωστό να πηγαίνουμε στο κήπεδο και να μας βάζουμε δηλαδή ο πολιτός του πολιτού μέσα. Ακούστε, σας είπα... Υπάρχουν κάποια παιδιά, με συγχωρείτε, υπάρχουν κάποια παιδιά που αδυνατούν να πληρώσουν εισιτήριο. Είτε δουλεύουν και παίρνουν 500 ευρώ, είτε δεν δουλεύουν καθόλου. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα βοηθήσουμε. Βεβαίως. Δεν το ανέφερα και προηγουμένως. Ποιος, πού είναι ο Γιώργος εδώ, ο Γιώργος. Ήδη χθες είχα μια συζήτηση με τον Γεωργάκη εκεί πέρα και του είπα, κάνουμε μια κατάσταση με τα άτομα και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος συνομιλητός του προηγούμενου, την πρώτη αγωνιστική μας λέγει άμα δεν... Αλλά παιδιά, προσέξτε να δείτε το. Για τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Στον πρώτο αγώνα. Δεν έχουν πάντοτε άμα δεν έχεις εισιτήρια, δεν σε χρειαζόμαστε. Άμα δεν πληρώσεις εισιτήρια, δεν σε χρειαζόμαστε. Πώς πήγατε μέσα, πού και πήγατε μέσα στο χωρίς εισιτήρια. Είμαστε 15 άτομα. Αφού θα πρέπει να πληρώσουμε, ας αφήσει έξω. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Εντάξει. Και στην πόρτα που υπάρχουν άτομα της ενός πυρός, έχουν πρόβλημα κι αυτοί. Δεν μπορεί να κάνεις 15 άτομα να μπείτε μέσα χωρίς εισιτήριο. Αυτό δεν είναι το θέμα. Εσύ κύριε Συνοδηνέ, το δημιουργείτε. Το θέμα εσύ κύριε Συνοδηνέ, το δημιουργείτε επειδή είναι η Ένωση ή για στρατηγικούς λόγους. Γιατί έχει διαφορά στο άλλο. Συγγνώμη, ρε Σάκη. Για όλα, για του άλλου. Μιλάει για την Ένωση ο κύριο Συνοδηνό. Εντάξει, είναι και υπήρχαν και προηγούμενοι από εσάς, κύριε Συνοδηλέ. Ναι, και ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ έχω μια εμπειρία. Πέρσι να σα διαβάσω το λόγο. Δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Έχω 20 χρόνια στην Προεδρία. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι θα πω τα ειδικά στι πόρτε. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Παιδιά, σας είπα ότι το θέμα του τσάμπα πρέπει να τελειώσει. Είπαμε και στους βετεράνους, είπαμε και στους φιλάδους. Φέρτε μας καταστάσεις με ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και θα το λύσουμε. Αλλά δεν είναι ωραίο να μιλάει. Αλλά δεν μπορεί να έρχεται και να μου λέει τώρα ότι με ένα εισιτήριο παίρνουμε 3 άτομα. Το 10 ευρώ. Αυτό είναι το εισιτήριο και δεν υπάρχει. 5 ευρώ δεν είναι αυτό. Δεν έχουν το εισιτήριο. Η άσχημη κουβέντα που είπε και δεν συνοδεινέ είναι ότι είμαστε σαν χρειαζόμαστε. Σε 15 ευρώ παιδάκια. Εντάξει, αυτό είναι. Τα 15 χρόνια είμαστε αρρωστά. Αμάτα, Σέρι, μιλάω. Είπατε σε 15 χρονών και σε 12 χρονών παιδάκια, δεν σας χρειαζόμαστε. Το καταλαβαίνετε αυτό που είπατε. Είπατε την κομμέντα εδώ. Πέρσι τα προηγούμενα παιδιά με το χατζηρίκι τους πληρώναν τα εισιτήρια των παιδιών, βάζανε πούλμα να πηγαίνει η ομάδα οργανωμένα, για να μην γίνεται καμιά φασαρία και ούτε να χτυπήσει κάποιο παιδί. Και αυτή τη διοίκηση την κατηγορούμε. Δεν γίνεται αυτό. Μα κατηγορούμε, ρε Γιάννη. Είπε ο πρόεδρος ότι γίνανε κάποιες κατηγορίες. Λάθος, κουβέντες, εντάξει, γίνανε, είναι λάθη, δεν είναι ανθρώπινα. Ωραία. Και τα σέβομαι.
Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εκτιμήσουμε τη διοίκηση του πρόεδρου. Θέσατε ένα θέμα. Συγγνώμη να μιλήσω κι εγώ έτσι. Θέσατε ένα θέμα. Και είπατε ότι δεν έχετε εισιτήρια να πάρετε. Ο κ. Κατσίκας έκανε προσφορά 100 εισιτήρια διαρκείας δωρεάν. 50. Έκανε. 40. Όχι. 50. Συγγνώμη. Του είχα δώσει 100. Μου λέει που μου πήραν μόνο 42. Και με πέφτει στα 58. Αυτή είναι η κουβέντα. Συγγνώμη, αλλά ήμουν μπροστά στην παράδοση. 40 εισιτήρια παραλάβα. 100 είχε πάρει και δεν ξέρω πώς 40 παραλάβαμε εμείς από τα χέρια του. 40, αυτό να το ξέρουμε εδώ πέρα όλοι μέσα. Και κουβέντα, 40. Κουβέντα μου είπε. 40 παραλάβαμε. Και μιλήσαν τα υπόλοιπα, έτσι μου είπε ο κύριος Κατσίκας. Το σωστό είναι να μαζεύουμε φυλάκους, όχι να τους διώνουμε. Τόσο λεπτάκια δεν έχουν εισιτήριο. Κοίταξε να δεις. Να κοιτάμε να σου δείξει. Αυτό που λες εσύ να παίρνουν 15 άτομα να κάνουν τέτοια 5. 15 άτομα δεν θα κάνουν. Δεν είναι 15 άτομα. Μακάρι να πάμε μπροστά με εσάς. Τι σας είπα εγώ, τι σας είπα.